μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, για μια σειρά ετών χρησιμοποιήσαμε κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το βιβλίο που ονομάζεται «Γεροντικών». Και το «Γεροντικών» είναι μια συλλογή αποφθεγμάτων των πατέρων της ερήμου που έζησαν μια αληθινή χριστιανική ζωή και που μπορούμε να πούμε, να χαρακτηρίσουμε τη ζωή τους σαν ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Οι ασκητές, αποτραβηγμένοι από τον κόσμο, προσπάθησαν να ζήσουν την νηπτική ζωή, που βέβαια αποτελεί την πεμπτουσία του ευαγγελικού ήθους. Και όλα αυτά όταν οι χριστιανοί που ευρίσκοντο εις τον κόσμο ανεπαίσθητα άρχισαν να αποδέχονται κοσμικές θέσεις και η ζωή των άρχισε να εκοσμικεύεται. Αλλά ένα εκοσμικευμένο Ευαγγέλιο δεν είναι δυνατόν να σώσει. Αυτό πρέπει, αγαπητοί μου, να το κατανοήσουμε. Ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι σαφής. Λέγει: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο». Δεν είναι αντιφατικό σε σχέση με εκείνο που λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής: «Ούτω γαριάψεν ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του μονογενή» κτλ. Εδώ κόσμος με την έννοια την ηθική, ενώ με την άλλη κόσμος θα πει σύνολον ανθρώπων. Υπάρχει τεραστία διαφορά. Μη λοιπόν αγαπάτε τον κόσμο, εν ενία ηθική, μη δε τα είναι το κόσμο, ούτε εκείνα τα οποία υπάρχουν και συνιστούν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, ούτε στην η αγάπη του πατρός εν αυτό. Εκείνος που αγαπάει, λέει, τον κόσμο, πάντα εν ενία ηθική, δεν υπάρχει σε αυτόν αναπαυμένη η αγάπη του πατρός. Ότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ούτε έστειν εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου έστειν. Εδώ μας κάνει μία ανάλυση ο Ιερός Ευαγγελιστής και μας λέει από τι ακριβώς αποτελείται αυτός ο κόσμος, ο πάντοτε ενία ηθική. Γιατί, λέει, στον κόσμο υπάρχει η επιθυμία της σαρκός. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα πορνεύσουμε, αφροδισιάσουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι η dolce vita, η γλυκιά ζωή. Πώς θα περάσουμε όμορφα και γλυκά τη ζωή μας. Δεύτερον, η επιθυμία των οφθαλμών. Τι θα δούμε. Είναι εκείνο ακριβώς που έλεγαν για τους αρχαίους Ρωμαίους, άρτος και θεάματε, αν προσεφέροντο μπορούσαν να έχουν οι άρχοντες στο χέρι τους το λαό. Εδώ είναι τα θεάματα που έλεγαν οι Ρωμαίοι, η επιθυμία των οφθαλμών. Τι θα δούμε. Σήμερα έχουμε, και νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εντονοτέρα περίπτωση και πιο χαρακτηριστική από αυτό που λέγεται τηλεόραση. Χαζεύουν οι άνθρωποι μπροστά στην τηλεόραση για να ικανοποιήσουν τα μάτια τους, την επιθυμία των οφθαλμών. Επιθυμία των οφθαλμών. Και το τρίτον είναι η αλαζονία του βίου. Δηλαδή η υπερηφάνεια του τρόπου του ζήν. Ξέρετε ότι η υπερηφάνεια έχει πολλά ονόματα ανάλογα με τον τομέα που καλύπτει, την πτυχή στην οποία αναφέρεται. Εδώ λέγεται η αλαζονία του βίου, ο τρόπος με τον οποίο θα επιδειχθώ εις τους άλλους. Θα έχω πολύ τελέστατον αυτοκίνητο
γιατί σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι πρώτη ανάγκη, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά να έχω πολυτελέστατο αυτοκίνητο, πολυτελέστατο σπίτι, να έχω μία προβολή πλούτου. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου. Αυτά τα τρία συνιστούν την δομή της ενίας κόσμος. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ουκ έστειν εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου έστειν. Όλα αυτά δεν είναι, λέει, από τον Θεό, είναι από τον κόσμο, είναι περιεχόμενο του κόσμου. Και ο κόσμος, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, παράγεται, και η επιθυμία αυτού παράγεται, θα πει περνά. Ο κόσμος, λέει, περνά, αλλά και η επιθυμία του. Και τα τρία αυτά στοιχεία περνούν. Πράγματι, άνθρωποι που έζησαν αυτά τα στοιχεία, πού είναι? Μάλιστα, χαρακτηριστικώς λέγονται στην ακολουθία της κηδείας. Πού είναι ο πλούτος? Πού είναι τα αξιώματα? Δεν συνοδεύει τίποτε από όλα αυτά των κεκοιμημένων. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Εκείνος ο οποίος όμως μένει στο θέλημα του Θεού, και αυτό είναι το γνήσιον Ευαγγέλιον, είναι το ανώθευτο Ευαγγέλιον, αυτός, λέει, ζει στον αιώνα, αιωνίως. Όλα τα άλλα περνούν. Διακρίνομαι εδώ, αγαπητοί μου, στα λόγια αυτά του Ιερού Ευαγγελιστού, να αντιδιαστέλλεται, να ξεχωρίζει η αγάπη του Θεού από την αγάπη του κόσμου. Σαφώς. Και η συγχώνευση αυτών των δύο επιφέρει την εκοσμίκευση. Εάν δηλαδή αυτό που είναι λόγος του Θεού, ήθος Ευαγγελίου, το κάνω να προσεγγίσει τον κόσμο, επαναλαμβάνω για 5η-10η φορά εν ενία ηθική, τότε άμα τα ζεύξω αυτά τα δύο, τότε έχουμε την εκοσμίκευση. Τι είναι η εκοσμίκευση? Είναι ο χριστιανισμός, θα σας το πω απλά, που καπελώθηκε από το κοσμικό ήθος. Που καπελώθηκε από το κοσμικό ήθος. Τότε ακριβώς που ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία, αρχές 4ου αιώνος, το γνωρίζετε, και το μαρτυρικό στοιχείο, γιατί σταμάτησαν τότε οι διωγμοί, και το μαρτυρικό στοιχείο των χριστιανών έδιδε τη θέση του σε μια διαλεκτική Χριστού και κόσμου, διαλεκτική. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Κάποτε έγραφε η εμπορική τράπεζα στη Λάρισα, ελάτε, λέγει, να κουβεντιάσουμε. Άμα μπει μέσα στην τράπεζα και πιάσει κουβέντα, κάτι θα βγει. Όπως ο καταστηματάρχης στέκεται στην πόρτα του μαγαζιού του, και τώρα μάλιστα που δεν υπάρχουν και δουλειές, και κοιτάς εσύ στη βιτρίνα και σου λέει περάστε μέσα, έχουμε και άλλα πράγματα, και ανοίγει μία διαλεκτική, μία συζήτηση. Όταν λοιπόν αρχίζει αυτή η διαλεκτική Χριστού και κόσμου, κάποιοι χριστιανοί θέλησαν να σπάσουν αυτήν τη διαλεκτική και ανεχώρησαν εις την έρημον. Έτσι εξηγείται ο μοναχισμός ιστορικά. Έτσι έχουμε πλέον τους ασκητάς της έρημου που επιδίδονται εις την κάθαρση της ψυχής και του σώματος. Του σώματος όχι με την έννοια ότι έπεσαν λάσπες στο σώμα μου και πρέπει να πληθώ, αλλά είναι τα αμαρτήματα εκείνα τα οποία προσβάλλουν και λερώνουν το σώμα, και είναι κυριότατα είναι τα σαρκικά αμαρτήματα, τα οποία θέτουν τη σφραγίδα τους εις το σώμα. Αυτή η εργασία, αγαπητοί μου, για την κάθαρση ψυχής και σώματος ονομάστηκε νύψης. Το νύ με ήττα, όχι από το νύβο, δηλαδή πλένω, αλλά είναι από το νύφο, το ρήμα νύφο, που θα πει κατά λέξη εγκρατεύομαι ίνου. Και αφού εγκρατεύομαι ίνου, δηλαδή δεν πίνω κρασί, έχω το μυαλό μου καθαρό, δηλαδή
νυφάλιον. Νύψεις, νύφο, νυφάλιον. Και οι νύψεις είναι το κύριον χαρακτηριστικό του χριστιανικού βίου. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ότι οι νύψεις είναι το κύριον χαρακτηριστικό, θα επαναλάβω, του χριστιανικού βίου. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Σι δε νύφε εν πάσιν». «Σι δε να νύφεις σε όλα». Και το αντιθετικό είναι εκείνο που λέει «σι δε». Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση σε σχέση με εκείνα που γράφει πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος. «Και εκείνη μεν ούτως». «Σι δε ούτως». Δηλαδή οι άλλοι, εκείνοι, οι όποιοι, οι οποίοι είναι απρόσεκτοι, μην τους μιμηθείς. Εσύ όμως να νύφεις σε όλα. Οι νύψεις είναι θεμελιώδης υπόθεση, όπως σας είπα, για να δεχθεί ο χριστιανός την βασιλεία του Θεού στην καρδιά του. Αν δεν υπάρχει αυτή η νύψεις, η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ποτέ. Λέγει ο Ησύχιος, ο πρεσβύτερος: «Νύφιν σοφρονίν βίο». Τι θα πει νύφο? Το νύφιν, απαρέμφατο, να σοφρονώ στο βίο, να έχω καθαρό βίο. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός στους μακαρισμούς του: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Πότε όψονται, πότε θα είδουν τον Θεόν, πότε θα εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα στην ψυχή τους? Τότε μόνον όταν θα έχουν καθαρή καρδιά, δηλαδή θα νύφουν. Είναι μια άλλη έκφραση του νύφο. Ομοίως ο ίδιος ο Όσεως Ησύχιος είναι στον πρώτο τόμο της Αποκαλύψεως, αν θέλετε, συγγνώμη, στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, λέγει: «Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστί και λέγεται νύψεις». Δίνει τρόπον τεινά των ορισμών της νύψεως. Τι είναι νύψεις? Η φυλακή του νοός, το φύλαγμα του νου, των σκέψεων. Να μην αφήσω το μυαλό μου να σκέπτεται τίποτε το άπρεπον, αλλά και η καθαρότητα της καρδιάς. Να μην υπάρχει επιθυμία και δόλος, βρώμικα πράγματα μέσα στην καρδιά. Αυτά, μας λέγει ο Όσεως Ησύχιος, συνιστούν την νύψη. Έτσι, με τους πατέρας, τους επιλεγωμένους νύπτικους, διασώζεται η σωστή και γνησία πράξης και θεωρία του χριστιανισμού. Βέβαια, κανείς δεν λέγεται Άγιος της Εκκλησίας μας ή Πατήρ της Εκκλησίας μας χωρίς να είναι νυπτικός. Δεν είναι δυνατόν. Όμως, έτσι για διάκριση, θα λέγαμε, λεκτική, φιλολογική διάκριση, εκείνοι οι πατέρες που ιδιαίτερα ασχολήθηκαν με την ύψη στις συγγραφές τους και τα λοιπά, τους αποκαλούμε νυπτικούς. Θα επαναλάβω, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πατήρ της Εκκλησίας ή Άγιος της Εκκλησίας χωρίς να είναι νυπτικός. Έτσι τον 18ο αιώνα συνεργάστηκαν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με τον Άγιο Μακάριο επίσκοπο Κορίνθου, και καρπός αυτής της ευλογημένης, θα λέγαμε, συνεργασίας των είναι το έργο Φιλοκαλία, που είναι μια συλλογή έργων νυπτικών πατέρων. Είναι η δεύτερη φορά εκδόσεως βιβλίου με τον τίτλο Φιλοκαλία. Η πρώτη ήταν συλλογή εκλεκτών τεμαχίων από το έργο του Οριγένους, που επιμελήθηκε ο Μέγας Βασίλειος σε συνεργασία με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Και αυτή η ανθολογία, γιατί αυτό θα πει Φιλοκαλία, ανθολογία, είναι δηλαδή η αγάπη προς κάτι που είναι εκλεκτόν, με την πνευματική βέβαια σημασία του όρου. Ανθολογία
φιλοκαλία, φίλος του καλούς, της ομορφιάς, του ωραίου. Ωστόσο, αν κανείς αναφέρεται σοβαρά για την πνευματική του τελείωση, οφείλει να έχει το έργο αυτό στο σπίτι του και να το μελετά. Σήμερα βρίσκεται σε 5 τόμους, αγαπητοί. Και κατά αγαθήν συγκυρία, η τελευταία δηλαδή έκδοση, διότι έχουμε κι άλλες εκδόσεις, όπως έχει μεταφραστεί και σε ξένες γλώσσες, ακόμη και στην Αγγλική. Λέω ακόμη και στην Αγγλική, διότι κυρίως το μετέφρασαν στην Ανατολική Ευρώπη, όπως ρουμανικά, βουλγαρικά, ρωσικά κλπ. Όπου δηλαδή υπάρχουν Ορθόδοξοι. Αλλά έχει μεταφραστεί η τελευταία έκδοση που έχει εκδοθεί σε 5 τόμους και καλύπτει αυτή η μετάφραση τους 5 αντιστοίχους τόμους. Αποτελεί ξεχωριστό έργο. Είναι οι 5 τόμοι κείμενων, 5 τόμοι μετάφρασης. Και η μετάφραση έγινε στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα από έναν δικαστικό, Μακαρίτη, τον πατέρα του κυρίου Γαλίτη, του καθηγητού της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από δικαστικό. Είναι θαυμαστό, δε, πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να μεταφράσει με την ειδική νορολογία αυτό το έργο. Είναι θαυμαστό πραγματικά. Να τον αναπαύσει ο Θεός. Ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος χαρακτηρίζει την αξία του έργου, της φιλοκαλίας δηλαδή, και μας λέγει ότι η φιλοκαλία είναι ταμείο της νύψεως, φυλακτήριον του νου, μυστικό σχολείον της νοεράς προσευχής, εξαίρετη υποτύπωση της πρακτικής αγωγής, απλανής οδηγός της πνευματικής θεωρίας, ο πατερικός παράδεισος, η χρυσή αλυσίδα των αρετών, η συνεχής ενασχόληση με το όνομα του Ιησού, η σάλπιγγα που επαναφέρει τη χάρη και το μυριοπόθητο όργανο της θεώσεως. Έτσι λέει ο ίδιος ο συλλέκτης, εκείνος που επέλεξε και με την επιλογή του, τη συλλογή του, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Καιρός όμως είναι, ύστερα από αυτήν την συντομοτάτη όντως εισαγωγή στο θέμα της φιλοκαλίας και της νύψεως, να έχουμε και ένα μικρό δείγμα. Θα ασχοληθούμε με τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής. Το έργο του είναι γραμμένο εις τον πρώτον τόμο της φιλοκαλίας. Ήταν επίσκοπος Φωτικής, δηλαδή της Υπήρου, της σημερινής Παραμυθιάς, ο Άγιος Διάδοχος. Έζησε κατά τον 5ο αιώνα. Στην φιλοκαλία καταχωρούνται από ό,τι διεσώθη οι 10 όροι, που δεν είναι παραπάνω από μισή σελίδα όλο, αλλά και τα 100 γνωστικά κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν αρκετή έκταση μέσα στην φιλοκαλία. Κεφάλαια λέγονται μικρέ παράγραφοι, μικρέ παράγραφοι, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, και εκεί λέγεται, εκφράζεται, διατυπούται μία έννοια. Πολλές φορές το ένα κεφάλαιο έχει σχέση με το δεύτερο και με το τρίτο, πολλές φορές όχι, αναλόγως. Κάτι θα πάρουμε από τα γνωστικά του κεφάλαια, σας είπα, σαν ένα μικρό δείγμα για τα λίγα λεπτά που μας μένουν. Είναι το 15ο κεφάλαιο των γνωστικών κεφαλαίων. Όταν αρχίσει, λέγει, γράφει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, όταν αρχίσει κανείς, σε μετάφραση σας το λέω, να αισθάνεται πλουσιοπάροχα την αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να αγαπά με πνευματική αίσθηση και των πλησίων. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλούν όλες οι γραφές. Η κατασάρκα φιλία πολύ εύκολα διαλύεται
όταν βρεθεί κάποια ασήμαντη αιτία, γιατί δεν είναι δεμένη με την πνευματική αίσθηση. Αγαπητοί μου, έχει κάτι ακόμα η παράγραφος στο κεφάλαιο, δεν το αναφέρω. Είναι μια ανάλυση που κάνει λίγο πιο κάτω. Κεντρικό σημείο αυτού του κεφαλαίου είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη του κόσμου. Φυσικά, η μία αγάπη αντιδιαστέλλεται από την άλλη αγάπη. Ξεχωρίζουν αυτές οι δύο αγάπες, η αγάπη του Θεού και η αγάπη του κόσμου. Και άμα λέμε αγάπη του κόσμου, εννοούμε, αν το θέλετε, και τους πνευματικούς μας αδελφούς, μη σας κάνει εντύπωση, και τους γονείς μας και τους συγγενείς μας. Όλα αυτά που αναφέρονται εις τους ανθρώπους. Η αγάπη για να φτάσει στο Θεό και των πλησίων έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι εκείνος που περνά από το Θεό και φτάνει στον πλησίον. Δηλαδή κάνει αυτή την κίνηση, φεύγει από τον άνθρωπο, πηγαίνει στον Θεό και από εκεί κατεβαίνει στον πλησίον. Αυτή είναι η μία πορεία. Ο άλλος δρόμος είναι κατευθείαν προς τον πλησίον. Εγώ να αγαπήσω τον πλησίον μου. Κατευθείαν. Η αγάπη αυτή να μην περνάει από το Θεό, αλλά να πάει κατευθείαν εις τον πλησίον. Στην τελευταία ανάλυση, και θα παρακαλέσω πολύ την αγάπη σας να το προσέξουμε αυτό, γιατί θα δείτε ότι είναι επικαιρότατο θέμα. Όταν η αγάπη φτάνει στον πλησίον μας χωρίς να περνά από το Θεό, είναι ουσιαστικά άρνηση του Θεού. Γιατί να περάσει από το Θεό η αγάπη μου? Κατευθείαν αγαπώ τον πλησίον μου. Και μια τέτοια αγάπη βεβαίως εύκολα διαλύεται. Είναι η αγάπη πάνω στην οποία κτίζονται όλοι οι ανθρωπισμοί, ουμανισμοί. Σημειώσατε ότι η ιεράρχηση των εντολών δεν είναι τυχαία. Μάλιστα στην σύμπτυξή τους είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου κλπ. Και των πλησίων σου ως εαυτόν. Δεν είναι η πρώτη η γη και ως έτυχε, αλλά είναι η πρώτη πρώτη και η δεύτερη δεύτερη, που σημαίνει ότι το κριτήριο της Δευτέρας, της αγάπης προς τον πλησίον, είναι η αγάπη προς τον Θεό. Το κριτήριο. Θέλει πει, πολλοί λένε στην εντολή να αγαπήσει, να τιμήσει τους γονείς και τα λοιπά, και ένα παιδί πήγαινε και γίνεται μοναχός. Δεν λέει η εντολή να αγαπήσει τους γονείς σου? Πώς λοιπόν το κάνεις αυτό? Λάθος, αδελφέ μου. Δεν πρόσεξες ότι πρώτα είναι η αγάπη προς τον Θεό και μετά είναι η αγάπη προς τον πλησίον και συνεπώς και προς τους γονείς. Τον αντιλαμβάνομαι, θα είναι πολύ σπουδαίο. Μια τέτοια λοιπόν αγάπη μπορεί ακόμη να έχει, αγάπη κατευθείαν προς τον πλησίον, να έχει και ο βουδιστής, να έχει και ο άθεος. Γι' αυτό ακριβώς μιλάνε σήμερα για ανθρωπισμούς, ουμανισμούς. Η αγάπη αυτή αποδοκιμάζεται από τον Θεό. Και σήμερα παγκοσμίως σε μια τέτοια αγάπη προσπαθούν να κτίσουν τη σχέση τους οι λαοί. Είναι ουσιαστικά αγάπη, μη σας εκπλήξει, δαιμονική. Και φυσικά κατελείεται αυτή η αγάπη. Αντίθετα, η αγάπη προς τον πλησίον οφείλει να περνά από το Θεό. Όταν αυξηθεί η αγάπη προς τον Θεό, τότε χωρίς κόπο ο άνθρωπος αρχίζει να αγαπά και τον πλησίον του. Αναγνωρίζει τον άλλον όπως και να είναι, αμαρτωλός, δίκαιος, χριστιανός και μη, σαν εικόνα του Θεού. Αλλά και σε όλα τα κτίσματα φτάνει η αγάπη, αρκεί να περνάει από το Θεό, γιατί τα κτίσματα είναι έργα του Θεού λόγου. Χωρίς να γίνεται ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει εδώ κίνδυνος. Αισθάνεται μια αγάπη προς όλα εκείνα που αγαπά ο Θεός. Για παράδειγμα, όταν έχω έναν φίλο επώνυμο, αυτό εμένα μου συνέβαινε στη ζωή μου,
όπου συναντώ το όνομά του στον άλλον άνθρωπο, πώς σε λένε, Παναγιώτη, Μιχάλη, ξέρω εγώ, τότε αισθάνομαι με αγάπη. Γιατί? Γιατί αγαπώ το φίλο μου και όποιον συναντήσω με το ίδιο όνομα αγαπώ και αυτόν. Αυτό θα πει αγαπώ τους πάντας, όταν η αγάπη μου περνάει από το Θεό προς τις εικόνες του Θεού που είναι οι άλλοι άνθρωποι. Σήμερα γίνεται λόγος πολύς για την αγάπη, από τα διαθρησκευτικά συνέδρια μέχρι τα κοσμικά τραγούδια. Όλοι θέλουν μια παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο οικονομική, αλλά σε όλες μας τις συναισθηματικές σχέσεις, χωρίς πάντοτε τον Χριστόν. Και όταν πρόκειται για διαθρησκευτικές προσεγγίσεις, έχουμε τον δαιμονικότερον των δαιμονικότατων οικουμενισμών, που είναι θρησκευτικός συγκριτισμός, το σι με ήτα, δηλαδή η αγάπη που διακηρύσσεται ακόμη στα τραγούδια μας, προσέξτε το, η οποία είναι αγάπη πορνική. Ρίξτε μια ματιά σε όλα τα τραγούδια, τώρα διόφορες τα λοιπά. Είναι αγάπη πορνική. Συνεπώς και η μια και η άλλη αγάπη είναι δαιμονικές. Αν πάλι έχω αγάπη προς τον Θεό, αλλά δεν επανακάμπτει η αγάπη μου προς τον άλλον άνθρωπο ή τα κτίσματα ακόμη, πρόκειται για μια αγάπη μισερή. Μισερή δηλαδή μισή, κομμένη, όχι ολόκληρη, μεσοβέζικη, πώς να σας το πω, μη ολοκληρωμένη. Αν θέλετε κάποτε και νοσηρή και εγωιστική. Ναι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Είναι ψεύτηση. Ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν, ον εώρακε, τον αδελφό που τον είδε, δεν τον αγαπά. Τον Θεόν, ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, λέει ότι αγαπάει το Θεό, τον οποίον δεν έχει δει. Και ταύτην την εντολή να έχουμε από αυτού, ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφό αυτού. Αγαπητοί, αυτό που μας αναλύει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής για την εποχή μας είναι σημαντικότατο και επικαιρότατο. Πιστεύω να προσπάθησα να σας να γίνω αντιληπτός. Γιατί αλλιώτικα έχουμε νόθες καταστάσεις, και το περισσότερο ότι μια τέτοια αγάπη που δεν περνά από το Θεό δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Θα έχουμε χαμένο κόπο. Έστω κι αν ψωμίσουμε πάντα τα υπάρχοντά μας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής για το θέμα της αγάπης. Επιγραμματικά μας δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το κριτήριο της αγάπης προς τον πλησίον. Τι λέγει? Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Εν τούτο ποιο, το κριτήριο ποιο? Όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σαντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτό είναι το κριτήριο. Πρώτα θα αγαπάω τον Θεό και μετά θα αγαπώ τον πλησίον μας. Αμήν.